Την πρώτη μέρα του νέου έτους του 2019, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος κύριος Καλλίνικος λειτουργήσε και κήρυξε το Θείο Λόγο και ευλόγησε τη Βασιλόπιτα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτας. Μετά το πέρος της Θείας Λειτουργίας ετέλεσε την καθιερωμένη δοξολογία παρουσία των τοπικών αρχών. Στη συνέχεια, μαζί με όλους τους εκπροσώπους των αρχών και φορέων, κατευθύνθηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπου ευχήθηκαν στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Ψαθά για το νέο έτος και την ονομαστική εορτή. Στην αρχή του έτους, ελπίζουμε να είναι ένα καλό έτος για την Άρτα. Πάνω απ' όλα υγεία, κάθε ευτυχία με τις οικογένειές σας, ό,τι καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο σας εύχομαι και όλα καλά, όλοι μαζί ενωμένοι για την Άρτα. Καλή χρονιά και καλά αποτελέσματα για τον νομό μας. Με υγεία και καλή δύναμη σε όλους το απογοητευτούμε από εδώ και πέρα, μάλλον όλοι το απογοητευτούμε. Καλή δύναμη σε όλους μας. Στην του Σεβασμιότατο και του κύριου Μπαλάσκα, προς το παρόν. Και εμένα. Και εμένα. Και εγώ χρόνια. Ναι, εσείς χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τσίρκα χρόνια πολλά και στον κύριο Μπαλάσκα. Για το καλό όλων των ανθρώπων που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που έχετε προσφέρει στην τοπική εκκλησία με όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία μας δίνετε για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να στερώσουμε ναούς οι οποίοι αποτελούν μνημεία και είναι όχι μόνο για την τοπική εκκλησία αλλά και για όλο τον τόπο προορισμοί ώστε να μπορούν να έρχονται άνθρωποι εδώ και να βλέπουν τον πολιτισμό της Ηπείρου, να βλέπουν τον πολιτισμό της Άρτας, να βλέπουν τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων της περιοχής και θα ήταν παράληψή μου αν δεν εξέφρασα αυτή τη στιγμή τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και σε εσάς και βεβαίως και στον Περιφερειάρχη για όλα αυτά τα οποία κάνετε και για όλα αυτά τα οποία μας προσφέρετε. Ο Θεός να σας ευλογεί και όλους εδώ που βρίσκονται για ό,τι καλό κάνετε για τον τόπο και για τους ανθρώπους της Άρτας. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε, τα καλά σας λόγια. Είναι υποχρέωσή μας, νομίζω, να στηρίζουμε ειδικά το εκκλησιαστικό δίκτυο, είτε είναι καινούργιες εκκλησίες είτε είναι παλιές. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες σας και εμείς να χαρούμε για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε, από την καρδιά μου σας το λέω. Πιστεύω ότι εκφράζω το σύνολο εδώ. Και ένα χαιρετισμό και η κυρία Γεροβασίδη.
κυρία του Περιφερειάρχη, χρόνια πολλά για την ονομαστική γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους. Χρόνια πολλά κύριε Τσίρκα, κύριε Μπαλάσκα, για την ονομαστική γιορτή. Το 2019 να είναι το έτος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας. Μια χρονιά που αποδείξαμε από το 2018 ότι μπορούμε. Μπορούμε και έτσι με αισιοδοξία, με δύναμη, με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε το 2019 για να αναπνεύσει ο τόπος τον αέρα της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό του τόπου, για το καλό της Άρτας και βεβαίως για το καλό της Ελλάδας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γεωργοβασίλη. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Χρόνια πολλά με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία για πρόοδο, για δημοκρατία. Φεύγει μια δύσκολη χρονιά, έρχεται όμως μια χρονιά που οι πολίτες μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες, σε ένα καλύτερο μέλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν και εύχομαι το 2019 να είναι πραγματικά ένα έτος ελπίδας, ένα έτος αναγέννησης, ένα έτος ανάπτυξης, ειρήνης και φιλίας. Χωρίς να θέλω, αλλά εκ των πραγμάτων επαναλαμβάνω κι εγώ, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Ένας χρόνος έφυγε, ένας καινούργιος χρόνος έρχεται μπροστά. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω το χρόνο που έφυγε, όλα αυτά που μας έκαναν να νιώθουμε φτωχότεροι, να νιώθουμε θλίψη, να μην αισθανόμαστε καλά και ας μπούμε στο νέο χρόνο με αισιοδοξία, με ελπίδα, με δύναμη για να έρθει κάτι καλύτερο για τον τόπο, να έρθει κάτι καλύτερο για τους Έλληνες πολίτες, διότι για αυτούς είμαστε εδώ και για αυτούς προσπαθούμε και εργαζόμαστε συνεχώς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Και εγώ να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους, στους εορτάζοντες, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, κοινωνική αλληλεγγύη και πιστεύω ότι πραγματικά για να πάει η Άρτα μπροστά πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, από την ίδια όχθη είμαστε, δεν μας χωρίζουν τίποτα, τα προβλήματα είναι κοινά και αν όπως τώρα πορευόμαστε, συνεχίσουμε να πορευτούμε έτσι, νομίζω ότι η Άρτα θα βγει στο προσκήνιο και θα μπει στη θέση που της αρμόζει. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Κατόπιν ο Σεβασμιότατος και τοπικοί άρχοντες έκοψαν τη Βασιλόπιτα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτης και ευχήθηκαν στον διοικητή, κύριο Βασίλειο Μπαλάσκα, για την ονομαστική του έορτη και σε όλο το προσωπικό για τη νέα χρονιά. Νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Καλή και προηγημένη χρονιά. Να έχετε υγεία και να χαρίζετε υγεία στους ανθρώπους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, Δέσποτα εσείς να ευλογείτε, Υπουργέ εσείς να νομοθετείτε για το ανακούφιση των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος βρει το ευχαριστώ, όποιος βρει το φλουρί, 4 μέρες ρεπό. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Ελπίζω το 19, πιστεύω μάλλον, ότι θα δώσει ανακούφιση σε όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι υγεία προπάντων και ισορροπία και ευτυχία για το 2019. Τέλος, οι επίσημοι πήγαν στο γεροκομείο, όπως ο Σεβασμιότατος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα μαζί με τον Δήμαρχο Αρτέων και ευχήθηκαν στους τροφίμους του Ιδρύματος για το νέο έτος. Για ό,τι έχετε προσφέρει,
Και θέλω να σας πω έτσι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα βαίνει οικονομικά τουλάχιστον και όχι μόνο, αλλά βαίνει επί τα βελτίω και φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουμε πλεονασματικό πλέον απολογισμό και παρότι έχουμε κάνει αρκετές προσλήψεις προσωπικού που ήταν απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν, χωρίς να καθυσυχάζω, συνεχίστε όπως το κάνετε μέχρι σήμερα να βοηθάτε και θα αποτελεί για πάντα το Ίδρυμα αυτό το χειροκομείο όχι μόνο ένα αποκούμπι για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, αλλά και ένα καμάρι για όλη την Άρτα και για όλη την Ήμιμα. Συμβαίνετε, εμείς είμαστε μια αντιπροσωπεία από το Ίδρυμα Αγκαλιά και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η καρδιά και των γονιών και των εκπαιδευόμενων και του Συμβουλίου σήμερα κοντά σας, παρακολουθώντας και το πνεύμα και τις θυματώσεις των ημερών, αλλά και τα λόγια του Κυρίου που στη γη θα τη γύρισε με τη θαρρουσή του και δίδεξε αγάπη για τον κόσμο, θέλουμε σήμερα να δεχτείτε να προσφέρουμε από τις οικονομίες των παιδιών και των γονέων τους έναν μηχάνημα αφήγρανσης για τους σεβαστούς μας ηλικιωμένους τρόφιμους εδώ και να ευχηθούμε σε όλους σας καλή χρονιά. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν κάνει ένα στιχάκι με κάλαντα, ένα θράσιμο μόνο θα μας το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλή καρδιά και θεία ευλογία. Να συμπαρίστατε σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι επίσης αγωνίζονται για αγαπητούς σκοπούς. Και ο Σύλλογος Αγκαλιά και ο Σύλλογος Αγία Θεοδώρα αποτελούν επίσης κάθημα για την τοπική κοινωνία, διότι δείχνει ότι η Άρτα έχει ακόμη ανθρώπους και καλούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να κοπεί η πίτα, να μοιράσετε εδώ. Εγώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι το 2019 να μας φέρει υγεία πάνω απ' όλα, υγεία, αισιοδοξία και να είμαστε όλοι καλά με τις οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά. Αυτές τις Άγιες Μέρες της Θαλασσίνης, ο Σύλλογος των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών της Αθηγένσης δωρίζει στο χειροκομείο Άρτας ένα εταιρικό καλοξίδιο για τις ανάγκες του χειροκομείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα στον αγώνα της ζωής σας έχετε και εμάς κατά νου. Σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε, να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ να σας ευλογεί και να σας δίνει κάθε καλό. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ τιμή. Καλή χρονιά για όλον τον κόσμο και πάντα να είμαστε καλά. Καλή χρονιά. Φιλάκια για όλους πέρα και πέρα. Χρόνια πολλά και χρόνο να είστε καλά όλοι και όλοι. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Όλος ο κόσμος, τι άλλο από τώρα, στα μάτια του μυαλό μου, να είστε καλά όλοι. Και να είστε ευτυχισμένοι και να είστε αγαπημένοι όλοι. Όλοι να είστε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε χρόνια πολλά, καλές χρονιές. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης κι εσείς να είστε καλά με τα παιδιά σας. Τον άντρα σας, οι γυναίκες σας αγαπάνε πολύ ο κόσμος όλους γιατί είστε καλοί, πάρα πολύ καλοί και σε αγαπάμε τόσο που δεν παίρνει άλλο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλά και το χρόνο να είμαστε καλά. Η Παναγία και ο Χριστός και ο Θεός βοηθιά μας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Χίλιες ευχές για καλή χρονιά και ευτυχισμένη για όλο τον κόσμο.